αγαπητοί, χαίρετε εν κυρίω και πάλι σήμερα είμαστε μαζί με τη χάρη του Θεού μετά από την Θεία Λειτουργία για να ασχοληθούμε με την ανάλυση του Ιερού Ευαγγελικού Αναγνώσματος το οποίο αναφέρεται στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Είναι δηλαδή τα λόγια του Κυρίου τα οποία εκείνος είπε προκειμένου να δηλώσει στους ανθρώπους ότι η πλεονεξία και η ενασχόληση με τα υλικά αγαθά προκειμένου να βρει εκεί την ευτυχία του τον οδηγεί στην καταστροφή. Ας ακούσουμε λοιπόν το Ιερόν Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Είναι από το Καταλουκάν Ιερό Ευαγγέλιο, από το 12ο κεφάλαιο και από το στίχο 16 έως το στίχο 21. Απλώς αυτά τα λέγω ώστε αν θέλει κανείς και με τα ταύτα να ξεφυλίσει την Αγία Γραφή και να διαβάσει και πάλι το Ιερό Κείμενο και να εντρυφήσει σε αυτό. Εξάλλου αδελφοί μου και άλλες φορές έχουμε πει ότι κάθε μέρα πρέπει να ασχολούμεθα όχι μόνο με την ανάγνωση αλλά και με την μελέτη της Αγίας Γραφής των πατερικών κειμένων και κυρίως έχουμε συστήσει στην αγάπη σας ότι κάθε μέρα πρέπει να ασχολούμεθα να διαβάζουμε το βίο του Αγίου, ο οποίος εορτάζεται από την Αγία μας Εκκλησία. Όλοι μας δε πρέπει να γνωρίζουμε το βίο του Αγίου, του οποίου το όνομα φέρομαι. Οφελούμεθα πάρα πολύ. Εξάλλου ο, ο Όσιος Πατήρημον Ιουστίνος Οπόποβιτς, ένας υγειασμένος πατέρας των τελευταίων ετών, έλεγε ότι τα συναξάρια των Αγίων είναι η ωραιότερη εγκυκλοπαίδεια για να μορφώνουμε τα παιδιά μας. Και επανέρχομαι προκειμένου να αναγνώσω το Ιερόν Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Είπε ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, «Ανθρώπου την πλουσίου εφόρησεν η χώρα». Και διελογίζεται το εαυτό, εν εαυτό λέγον, «Τι ποιήσω ότι έχω που συνάξω τους καρπούς μου» και είπε, τούτο ποιήσω, καθελώ μου τα αποθήκας και μίζω να σύκοδομίσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και ερώτη ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εισέτη πολλά, αναπάβου φάγε πίε φρένου, είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Αδέ η τίμα σα έστε, ούτως ο αυτό και μη εις Θεών πλουτών. Είπε ο Κύριος την παραβολή αυτή, κάποιου ανθρώπου πλουσίου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδειά, τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε: Τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα πλούτη μου, τα γεννήματά μου. Αλλά να τι θα κάνω, το βρήκα, είπε. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα κτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί τη σοδιά μου και τα πολλά αγαθά μου. Μετά θα πω στον εαυτό μου, τώρα έχεις πολλά αγαθά που σου αρκούν να ζήσεις για χρόνια πολλά. Φάγε, πίε εφρένου. Νομίζω οι λέξεις είναι χαρακτηριστικές. Τότε του είπε ο Θεός, ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις την ψυχή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιον θα τα αφήσει, σε ποιον θα ανήκουν, αυτά, συνεχίζει ο Κύριος, τελειώνοντας την παραβολή αυτή, παθαίνει όποιος μαζεύει τις θησαυρού και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με τον ουράνιο πλούτο, με τον πλούτο που θέλει ο Θεός. Αυτή την παραβολή την είπε ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός εξ μια μιας συζητήσεως που είχε με κάποιον που τον πλησίασε και του είπε τα εξής. Είπε δε αυτό της εκ του όχλου, διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου, μερίσαστε την κληρονομία με τεμού. Ο δε είπε αυτό, άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς. Είπε δε προς αυτούς, οράτε και φυλάτεστε από πάσης πλεονεξίας ότι ούκεν το περισσεύειν την η ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αυτού. Κάποιος από το πλήθος, λέγει νωρίτερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς Πρωτού, αναφέρει όσα είπε ο Κύριος για τον άφρονα πλούσιο, κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού, «Διδάσκαλε, πε στον αδερφό μου να μοιράσω με την κληρονομιά μας». Και ο Ιησούς του απάντησε, «Άνθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής για να χωρίσω την περιουσία σας και στον κόσμο είπε να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδος πλεονεξίας γιατί τα πλούτη όσο περίσσια και αν είναι δεν δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή και με τα ταύτα είπε την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Θα σταθούμε σε μερικά σημεία αδελφοί μου από το Ιερόν Ευαγγελικό Κείμενο ώστε να ωφεληθούμε πολύ. Άφρον ταύτη τη νυχτή, την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, άδε η τίμα σας τίνι έστε. Αρρώστια η πλεονεξία, αρρώστια φοβερή και μεγάλη. Ο πλεονέκτης βασανίζεται, έχει αγαθά και θέλει και περισσότερα. Και όταν αποκτά ακόμα πιο πολλά αυτά που έχει, αγωνίζεται για να αποκτήσει και άλλα. Αυτός λοιπόν ο αγώνας που είναι γεμάτος από αγωνία και από άγχος, δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική πρόοδο του ανθρώπου. Αντιθέτως, τον δεσμεύει στα γήινα πράγματα, δεν μπορεί να πετάξει ελεύθερος και να προοδεύσει πνευματικά και του καταστρέφει τη ζωή, θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό το κείμενο και έχει γράψει ωραιοτά τους λόγους, γενικώ για όσα λέγει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός για τους πλούσιους και τα πλούτη και ειδικό γι' αυτό στο καθελό μου τας αποθήκας. Όπως είπαμε αφορμή πήρε ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός από τη διαφωνία δύο αδελφών. Τον πλησίασε ο ένας και του λέγει θέλουμε να μοιράσουμε την περιουσία μας, ο αδερφός μου δεν θέλει, έλα να μας βοηθήσεις. Και ο Κύριος είπε ότι αυτά είναι υλικά αγαθά, δεν είμαι δικαστής για να κάνω αυτή τη δουλειά. Να μην είστε πλεονέκτες διότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στην ύλη και στα κοσμικά, στα γήινα, στα ψεύτικα πράγματα οράτε και φυλάτεστε από πάσης πλεονεξίας, σαφέστατος ο λόγος του Κυρίου. Δηλαδή προσέχετε να προφυλάτεστε από κάθε είδος πλεονεξίας, γιατί η ευτυχία της ζωής του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα πλούτη. Και να λοιπόν που ο πλούσιος της ευαγγελικής περικοπής και της παραβολής που είπε ο Κύριος, ήταν εντό εισαγωγικών ευτυχισμένο, αλλά μέσα σε μια ψεύτικη ευτυχία, σε μια ψεύτικη χαρά και πίστεψε ο άφρον, ο ανόητος δηλαδή, ο άμυαλος όπως τον αποκαλεί ο Κύριος, πίστεψε ότι όλα στη ζωή του τα είχε. Πρώτον, έκανε το πρώτο λάθος, θα δούμε και στη συνέχεια ποια άλλα λάθη έκανε, κρατήστε ένα-ένα αδελφοί μου στο μυαλό σας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το να προσέξουμε τα λάθη τα οποία έκανε ο άφρον πλούσιος και να αποφεύγουμε αυτές τις παγίδες που είναι παγίδες του διαβόλου. Το πρώτο λοιπόν λάθος του είναι ότι λησμόνισε το Θεό. Προσκολήθηκε στα υλικά αγαθά, δεν σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, βλέπετε ότι μέσα από την παραβολή αυτή δεν φαίνεται πουθενά ότι είπε «Θεέ μου σε ευχαριστώ γιατί εσύ είσαι εκείνος που μας δίνεις τα πάντα στη ζωή και εάν εσύ δεν ευλογήσεις δεν μπορεί τίποτε να καρποφορήσει και τίποτε να ευοδοθεί». Δεν είπε «Δόξα το Θεό» πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους τη ζωή μας μπροστά μας να σηκώνουν τα μάτια στον ουρανό χωρίς να έχουν υλικά αγαθά, χωρίς να έχουν πλούτη, αλλά έχουν αυτή την εσωτερική χαρά και την κοινωνία με το Θεό, υψώνουν τα μάτια τους στον ουρανό και ανα πάσα στιγμή στα χείλη τους έχουν το λόγο «Δόξα το Θεό». Θα σας θυμίσω ότι ο ακροτελεύτιος λόγος της ζωής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον οποίον Προ λίγων ημερών, του οποίου τη μνήμη προ λίγων ημερών εορτάσαμε, ήταν «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Γνωρίζομαι ανθρώπους απλούς, ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική επιφάνεια και ζουν ταπεινά σε ταπεινούς οίκους, σε ταπεινά σπίτια, αλλά έχουν αυτή την εσωτερική αγαλίαση να λένε «Δόξα ο Θεός, δόξα το Θεό, πώς είσαι ερωτάς, τι κάνεις, δόξα το Θεό και ας ταλαιπωρούνται από κάποια ασθένεια ή από κάτι άλλο το οποίο δυσκολεύει τη ζωή τους, θεωρούν τα πάντα ως επίσκεψη του Θεού. Αυτός λοιπόν εδώ ο άφρον πλούσιος της παραβολής θεώρησε ότι όλα αυτά τα απέκτησε από μόνος του και ότι όλα εξαρτώνται από την δική του παρουσία και όχι από του παντοδυνάμου Θεού την παρουσία και την ευλογία από τον ουρανό. Τα μάτια του, τα χείλη, τα πάντα, τα χέρια του εκινήθησαν στο χώμα και όχι στον ουρανό. Αδελφοί μου, τα πάντα τα ευλογεί ο Θεός. Αν δεν ευλογήσει ο Θεός, καμία καρποφορία επί της γης δεν θα έχουμε και η ζωή μας θα βασανίζεται μέσα από αυτή την πνευματική ανέχεια και όπως είπα μέσα από τις παγίδες του διαβόλου. Ό,τι έχουμε, ό,τι υπάρχει στη ζωή μας, αυτή η ζωή μας, τα παιδιά μας, οι δικοί μας άνθρωποι, ό,τι υλικό έχουμε αποκτήσει, λίγα πράγματα ή περισσότερα, κάποιοι είναι πλούσιοι, ιδιαίτερος αυτοί πρέπει να καταλάβουν όσοι κατέχουν τα πολλά, ότι δεν είναι δικό μας τίποτε ότι όλα μας τα δίνει ο Θεός και έρχομαι μετά από αυτό να α, πω ότι έκανε το δεύτερο λάθος ο άφρον πλούσιος ότι εκτός από το ότι λυσμόνισε το Θεό, λυσμόνισε και το συνάνθρωπό του. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο πρώτο θέμα που αναφέραμε γράφει τις πλουσίης εν τον είναι αιώνη» παράγγελε μη υψηλοφρονήν τα γράφει προς τον μαθητή του Τιμόθεο στην πρώτη προς αυτόν επιστολή του. Μη δε ηλπικένε επί πλούτου αδηλότητη, άλλεν το Θεό το ζώντι, το παρέχοντι μην πάντα πλουσίως εις απόλαυσιν. Δηλαδή Τιμόθεο του γράφει πες τους πλούσιους, στους πλούσιους αυτού του αιώνος, παράγγειλε τους να μην υψηλοφρονούν, ούτε να ελπίζουν στον πλούτο, αλλά στο Θεό, ο οποίος είναι εκείνος που δίδει την ζωντανή, την πλούσια, την ουσιαστική απόλαυση. Στο δεύτερο λοιπόν λάθος ερχόμαστε τώρα, που έκαμε ο άφρον πλούσιος, ελισμόνησε το συνάνθρωπό του. Ξέχασε το Θεό το πρώτο, δεν ασχολήθηκε καθόλου ούτε να πει μια φορά «Θεέ μου σε ευχαριστώ» δεν σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό προσκολλημένος, κολλημένος στη λάσπη, στη γη, τα ψεύτικα πράγματα. Αλλά ενώ έβλεπε γύρω του ότι υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν ανάγκες, εκείνος τι σκέφτηκε «Κάτι πρέπει να κάνω τώρα». Είναι τόσα πολλά τα αγαθά τα οποία Έδωσε η γη μου, προσέξτε η γη όχι ο Θεός, έτσι σκέφτηκε που πρέπει κάπου να τα βάλω αλλά δεν χωράνε οι αποθήκες και ενώ είναι πλεονέκτης αποφασίζει να κάνει ένα έξοδο όχι για τους άλλους ανθρώπους αλλά να γκρεμίσει τις αποθήκες και να φτιάξει άλλες. Έτσι λοιπόν πίστεψε ότι θα ασφαλίσει τα υπάρχοντά του και τα πλούσια τα πολλά αγαθά του δεν αγωνιά για τους άλλους, δεν σκέφτεται ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι γύρω του, σκέφτεται μόνο ότι υπάρχει αυτός και τα υλικά αγαθά. Κάθεται δίπλα στο χρυσάφι του, χαϊδεύει τα υλικά αγαθά, ειδονίζεται εσωτερικά με αυτή την κατάσταση και θεωρεί ότι είναι ασφαλής. θα αναφερθώ πάνω σε αυτό το θέμα στο Σοκράτη, ο οποίος προτού έρθει ο Χριστός στον κόσμο, έλεγε γι' αυτό το θέμα. Ο τον πλούτος, ως περοήλιος καταδείς εις γίν γην, ουδένα των ζώντων εφραίνει. Και χρησιμοποιώ αυτή τη φράση του Σοκράτη, διότι μιλάει σαν να είχε ακούσει τους λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εξάλλου, οι πατέρες της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το θέμα μιλάνε για τον λεγόμενο σπερματικό λόγο, δηλαδή στο ότι ο Θεός έδωσε μια φώτιση στους προ-Χριστού φιλοσόφους, όπως είναι ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης, για να πούν αλήθειες προετοιμάζοντας τρόπον την το έδαφος για την αλήθεια την αποκεκαλυμμένη. Λόγου χάριν μίλησαν περί του ενός Θεού και θυμάστε στην Αθήνα όταν πήγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος έβρεκε να ναό βομών ενώ επεγέγραπτο το αγνώστο Θεό και βρήκε ευκαιρία και μίλησε στους Αθηναίους λέγοντας τον θεών ον αγνοούντες ευσεβείτε, αυτόν εγώ καταγγέλλω ημίν. Έρχεται λοιπόν κοντά σε αυτά που είπαμε και ο λόγος αυτός του Σοκράτη να προσθεθεί ότι ο πλούτος των φιλαργύρων είναι σαν τον ήλιο που όταν δει δεν φωτίζει τη γη και δεν εφραίνει τους ανθρώπους. Ένα τρίτο λάθος που έκανε ο άφρον πλούσιος λυσμόνισε τον ίδιο του τον εαυτό. Ο παραλογισμός της πλεονοξίας τον έκανε να ξεχάσει ποια είναι η πραγματική του ύπαρξη. Λυσμόνισε ότι έχει και μια άλλη υπόσταση, την πνευματική, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα. Δυστυχώς αυτή η αντίληψη επικρατεί εν και σήμερα, ότι εδώ να ζήσουμε, να εφρανθούμε, να απολαύσουμε και όλα τελειώνουν στον τάφο. Πόσο δυστυχισμένοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται έτσι. Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Το φάγομεν και πίωμεν σημαίνει ότι να απολαύσουμε όλα τα αγαθά τα υλικά, αλλά και να κάνουμε οτιδήποτε πιστεύουμε ότι μας εφραίνει και δυστυχώ, αδελφοί μου, αυτά οι ειδονές, οι ψεύτικες, οι μάταιες, οι κοσμικές, οι αμαρτωλές, μόνο πικρία φέρνουν στο τέλος ή στον άνθρωπο. Έχουμε πει και άλλη φορά τους στίχους από τον ποιητή τον Λαπαθιώτη, ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά και τραγικά. Και εμείς ένα πρωί είχαμε κινήσει με μάτια που τα φλόγιζε η χαρά. Προσέξτε ακριβώς τη διατύπωση και τα λόγια που χρησιμοποιεί ο ποιητής μα τα μεσάνυχτα είχαμε γυρίσει με καταματωμένα τα φτερά. Είπε λοιπόν ο άφρον πλούσιος, ψυχή έχεις πολλά αγαθά κείμενα ισέτι πολλά, αναπάβου φάγε πίε εφραίνου. Η λέξη ψυχή χρησιμοποιείται εδώ όχι με την έννοια ότι είχε αίσθηση της εσωτερικής διαστάσεως του ανθρώπου της πνευματικής, αλλά με την έννοια ότι ζωή, η ζωή, η απόλαυση, η τρυφή, έχεις λέει στον εαυτό του πολλά αγαθά, τι νοιάζεσαι τώρα, ξάπλωσε στο κρεβάτι σου και να απολαύσεις την, αυτή την ψεύτικη και απατηλή ανάπαυση. Και βεβαίως ο άνθρωπος που δεν εργάζεται, ο άνθρωπος ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να αναπαύεται έχει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, φίδια στην καρδιά του και αμαρτωλούς και δαιμονικούς λογισμούς στο κεφάλι του. Και μηχανεύεται πράγματα τα οποία ο διάβολος του ψιθυρίζει στο αυτί. Διότι τι άλλο να κάνεις όταν δεν έχεις καμία σχέση με το Θεό, όταν δεν υπολογίζει το συνάνθρωπό σου και όταν τέλος οδηγεί, αδικείς και τον ίδιο τον εαυτό σου, αλλά έρχεται η φωνή του Θεού. Προσέξτε, εκεί που καθόμαστε όλοι μας αμέριμνοι και πιστεύουμε ότι η ζωή μας προχωράει, έρχεται κάποια στιγμή ο Κύριος και λέγει «Φεύγεις». Φεύγεις από τον κόσμο αυτό, τότε αλίμονος σε όσους δεν είναι έτοιμοι. Πόσες φορές αδελφοί μου έχουμε σταθεί σε αυτό το σημείο και μάλιστα κατά την ώρα που προπέμπομε στην αιωνιότητα κάποιον αδελφό μας. Και τα λόγια τα οποία απευθύνομαι είναι λόγια προκειμένου να κατανοήσουμε σύμφωνα πάντοτε με την διδασκαλία του Κυρίου και την αποστολική παράδοση και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε μόνιμη ένικοι αυτού του κόσμου, αλλά είμαστε πάρικοι, είμαστε παρεπίδημοι και ότι η μόνιμη πατρίδα μας είναι η ουράνια πατρίδα. Πολλές φορές το έχουμε κάνει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν όλοι μας έχουμε κατανοήσει ότι μπορεί αυτή η στιγμή που μιλάμε ή αυτή η μέρα που ζούμε να είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μας. Άδε η τίμα σας, τίνιέστε αν δεν έχουμε τακτοποιήσει τους λογαριασμούς μας. Και δεν μιλώ για τους υλικού λογαριασμούς που μπορεί να μην έχουμε οι περισσότεροι, αλλά για τους πνευματικούς λογαριασμούς. Αν έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας χαρτιά και δεν έχουμε φροντίσει να τακτοποιήσουμε τα πνευματικά μας θέματα, τι θα κάνουμε όταν έρθει η ώρα μας εκτάκτος να φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Να λοιπόν, γιατί είναι άμυαλος γιατί είναι άφρον όπως τον ονομάζει ο Κύριος ο άνθρωπος της Ευαγγελικής Περικοπής, της παραβολής στην οποία αναφερόμεθα. Τι θα κάνεις τώρα, άι τι μας και συνεχίζει ο Κύριος. Τι γάρο ωφελείται, άνθρωπος στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο βρίσκομαι και σε άλλα σημεία του Ιερού Ευαγγελίου βρίσκομαι τέτοιες φράσεις του Κυρίου. Εν προκειμένου θα πει ο Κύριος τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλων κερδίσει την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ο παραλογισμός της αφροσύνης, της πλεονεξίας που μας κάνει να ξεχνούμε την προσκερότητα αυτού του βίου. Και τελειώνει με αυτά τα λόγια την παραβολή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ούτως ο θησαυρίζονε αυτό και μη εις θεών πλουτών. Έτσι γίνεται, αυτά παθαίνει, εκείνος ο οποίος θησαυρίζει για τον εαυτό του και ακουμπάει για να ευτυχίσει πάνω στην ύλη την ψεύτικη και δεν πλουτεί κατά Θεόν. Και αλλού ο Κύριος θα πει, όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Όπου έχουμε θησαυρίσει, Εκεί βρίσκεται η σκέψη μας, ο λογισμός μας, ο νους μας και η καρδιά μας. Αδελφοί μου, τι σκέπτεστε τώρα, τι λέτε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να πορευόμαστε, να είμαστε δουλωμένοι στα υλικά αγαθά και να θεωρούμε αυτό το ψέμα ότι είναι αλήθεια, ότι δηλαδή τα υλικά αγαθά, ο πλούτος θα μας δώσει ευτυχία και χαρά. Ή θα αντιληφθούμε τέλος πάντων εις βάθος κάποια στιγμή ότι «Ουκ έχουμε νόδε μένου σαν πόλην, αλλά την μέλου σαν επιζητούμεν» όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Θα αντιληφθούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος που μας δίνει τα πάντα. Θα υψώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό και θα πούμε «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Θα δούμε γύρω μας ότι υπάρχουν οι συνάνθρωποι μας πολλοί εκ των οποίων πάρα πολλοί υποφέρουν και οδυνώνται και πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας με ηλαρότητα και αγάπη προς αυτούς. Θα καταφέρουμε κάποια στιγμή άραγε αδελφοί μου να στρέψουμε τα μάτια μας στον εσωτερικό μας κόσμο και να ασχοληθούμε με την πνευματική μας διάσταση και την υπόσταση την πνευματική, ώστε να καλλιεργηθούμε πνευματικά και να ετοιμαστούμε για την αναχώρησή μας από τον κόσμο αυτό οψέποτε έλθει, διότι έρχεται ο Κύριος κάποια στιγμή και λέγει «Ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Άραγε είμαστε έτοιμοι να μην ακούσουμε το άφρον, αλλά δούλε αγαθέ και πιστέ, είσαι εις την χαράν του Κυρίου σου. Αυτό εύχομαι αδελφοί μου, να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να ακούσουμε. Παιδί μου έλα κοντά μου, είναι ετοιμασμένα όλα για σένα στον ουρανό. Μακάρι αδελφοί μου. Αμήν. <Δοξα>